πάμε. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίον αείμεθυμών κατά τη συνεπίκεια, η αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Υπέρ του αγιαστήνε το είδωρ του τούτη δυνάμη και ενεργία του Αγίου Πνεύματος και του καταπευθύνε αυτό πλουσίαν την Θείαν Χάριν και εις τα έργα ταύτα του Δού του Θεού Δήμου Μαργαρίτας και των τέκνων του Κυρίου Δεϊθόμεν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου νίκας της ευσεβέση κατ' εναντίον δωρούμενος και τόσον φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου νίκας της ευσεβέηση κατ' εναντίον δωρούμενος και τόσον φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου νίκας της ευσεβέση κατ' εναντίον δωρούμενος και τόσον φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον δωρεών αξίους ημάς πίσον Θεοτό και Παρθένε παρορώσα τα πλημμυρίσματα ημών και παρέχουσα η άματα της εμπίστη λαμβάνουση την ευλογία σου άκραντε. Δόξα σε ο Θεός ημών, η ελπίσιμον Κύριε δόξα σε, ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας σου Μητρός Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθέν Μαρίας, των φωτοειδών αγγέλων, των Αγίων Εναργύρων, του Αγίου Δόξου Πανεφήμου Ρανοβάμονος Παύλου, των Αγίων Δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών. Ευχόμαστε υγεία και καλή δύναμη στο έργο σας. Άσετε καλά. Θα τους χαίρεστε. Θέλουμε καταρχήν να σας καλωσορίσουμε όλους τους κυρίους κυρίους υπουργούς, τον κύριο Αντιπρίτανη του Εθνικού και Καποδεσιακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τους κυρίους καθηγητές, τους κυρίους διευθυντές, τους φίλους, συνεργάτες και συναδέλφους που πλαισιώνουν σήμερα το ξεχωριστό αυτό βράδυ. Η παρουσία σας εδώ μας γεμίζει χαρά, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μας και αυτό το ευχαριστώ, το οποίο είναι ειλικρινές και μέσα από την καρδιά μας, δεν είναι μόνο ευχαριστώ ευγνωμοσύνης, είναι και ευχαριστώ παρακαταθήκης και υπόσχεσης να συνεχίσουμε με την ίδια προσπάθεια, τον ίδιο αγώνα, με αγάπη προς την επιστήμη, την ασθενή και την αλήθεια. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου για την κατανόηση και την υπομονή τους, την οικογένεια Βασιλείου και ιδιαίτερως τον κύριο Κώστα Βασιλείου για την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπό μου και για τη συμβολή του στην εκπαιδεύωση του έργου. Κοντά μας είναι και η αρχιτέκτονας του έργου, η κυρία Σερδάρη. Θα πρέπει να ευχαριστήσουμε και αυτή, καθώς και τους τεχνικούς που δούλεψαν πραγματικά ανιδιοτελώς για την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου. Όλους τους συνεργάτες, με προεξάρχουσα την κυρία Κωνσταντίνα Βάλα, την οποία όλοι γνωρίζουμε και αγαπάμε. Τίποτα δεν θα ήταν βέβαια εφικτό
χωρίς την αγάπη και τη στήριξη από τις εκατοντάδες γυναίκες, από όλες εσάς που τόσα χρόνια μας εμπιστευτήκατε την υγεία σας και τις εγκυμοσύνες σας. Και νομίζω ότι αυτό το νέο ιατρείο ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και στην ανάγκη για μια σύγχρονη αντιμετώπιση κάθε προβλήματος που μπορεί να προκύψει. Τελειώνοντας, να πούμε ότι, και ας μου επιτραπεί λίγο η συγκίνηση της στιγμής, όποια πορεία και να ακολουθήσουμε, μεγάλη ή μικρή, πάντα φέρουμε και κουβαλάμε τις παρακαταθήκες και το αποτύπωμα των γονέων και των δασκάλων μας, που μας κάνουν την τιμή να είναι εδώ μαζί μας απόψε. Η παρουσία σας εδώ σε τέτοιο εύρος, με τέτοια συναισθηματική και πνευματική συμμετοχή, αποτελεί πρωτίστως τιμή σε αυτούς. Τίποτα. Τους ευχαριστώ αυτούς και όλους εσάς. Να περάσετε όλα. Μια σημαντική στιγμή για έναν συμπολίτη μας, για τον γιατρό τον Δήμο τον Σιούτη, ο οποίος εγκαινίασε και έκανε τον αγιασμό στο καινούριο το γραφείο ιατρείο στην Κόρινθο. Του ευχόμαστε να έχει καλή επιτυχία, να μπορέσει να βοηθήσει πολλούς συνανθρώπους μας και είμαι βέβαιος με την επιστημονική του γνώση, την κατάρτιση θα μπορέσει να είναι πολύ χρήσιμος και για την κορινθιακή κοινωνία. Τυχερές οι γυναίκες της Κορινθίας που σήμερα έχουμε στον τόπο μας έναν κορυφαίο επιστήμονα στο είδος, τον Δήμο τον Σιούτη. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον πατέρα του και φίλου μου Φώτη για την τιμή που με έκανε να με καλέσει σε αυτή την σεμνή εκδήλωση των εγγενείων και του αγιασμού του ιατρείου του και είμαι βέβαιος ότι οι αξίες και οι αρχές που έχει πάρει από το σπίτι του, το ήθος του αλλά και οι επιστημονικές του γνώσεις θα τον καταξιώσουν πολύ σύντομα ως ένα από τους κορυφαίους γιατρούς στο είδος του. Θέλω πραγματικά να του ευχηθώ να έχει υγεία και δύναμη και να ανταποκριθεί στο σπουδαίο έργο του. Κύριε Πρίτανη. Αλλά όλο το διαφημίζει το χωριό σου. Το Φώτη το Σιούτη το ξέρω από φοιτητή. Ήταν από τους καλύτερους άριστος φοιτητές. Έκανε καταπληκτικές μεταπτυχιακές σπουδές στη Μεγάλη Βρετανία και έχει αυτή τη στιγμή τις όλες τις γνώσεις και τις ικανότητες για να ανταπεξέλθει ακριβώς επιστημονικά σε ένα δύσκολο επάγγελμα που έχει επιλέξει και έχει διαλέξει. Πιστεύω ότι η έλευσή του στην Κορινθία είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι η κοινωνική προσφορά που θα έχει σαν επακόλουθο από αυτή την έλευση θα είναι ιδιαίτερα σημαντική. Το εύχομαι όλα να πάνε καλά και καλή επιτυχία στη νέα του σταδιοδρομία. Εύχομαι στον Δήμο τον Σιούτη, έναν εξαίρετο γυναικολόγο,
με μεγάλη εμπειρία και σε θέματα γυναικολογίας αλλά και με ευτικής και γυναικολογίας, πραγματικά το νέο του ξεκίνημα να είναι καλότυχο, και είμαι βέβαιος με την εκπαίδευση που έχει και με τα κλινικά, τις κλινικές δεξιότητες, ότι πραγματικά είναι ένα μεγάλο asset για την πόλη της Κορίνθου. Ήθελα να πω λίγα λόγια για τον Δήμο, τον οποίο γνωρίζω από τα τελευταία χρόνια πορείας του στο Πανεπιστήμιο, 5ο και 6ο έτος, στο Αρετέο Νοσοκομείο, όταν ήρθε να κάνει την άσκησή του σαν τριμηνίτης. Και έκτοτε, οπωσδήποτε συνεργαστήκαμε πολύ στενά, πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ακέραιος χαρακτήρας και όχι μόνον. Μπορώ να εκφράσω τα διαπιστευτήριά μου όσον αφορά την επιστημονική του κατάρτιση στη μευτική και γυναικολογία και ιδιαίτερα στην ουρογυναικολογία. Γιατί κάθισε αρκετό καιρό μαζί μου και μετέβηκε στο εξωτερικό, από όπου πήρε μεγαλύτερη εμπειρία πάνω στο θέμα της ουρογυναικολογίας. Πρόκειται για έναν χαρακτήρα ακέραιο, όπως έχω πει, και νομίζω ότι ο τόπος εδώ θα ωφεληθεί τα μέγιστα με το να λύνει προβλήματα επί τόπου και όχι μόνον. Τίποτα άλλο για το Δήμο, το εύχομαι λοιπόν πάντοτε να είναι καλά υγιής και να φροντίζει την ιατρική επιστήμη. Εύχομαι στο Δήμο καλή επιτυχία στο νέο ιατρείο, το οποίο είναι άριστο. Το γνωρίζω από παλιά, συνεργαζόμαστε τώρα στο ΙΑΣΟ. Είναι πάνω απ' όλα εξαιρετικός επιστήμονας και πολύ καλός χαρακτήρας. Είναι τίμιος, είναι ειλικρινής, είναι σταθερός. Είναι γνώσης της μευτικής γυναικολογίας και δι' της ουρογυναικολογίας και όχι μόνο. Αξίζει τον κόπο πολλά και ελπίζω ότι κάποια μέρα θα δικαιωθεί.